Γιατί ακόμη και ένα απλό γλυκό, η πορτοκαλόπιτα είναι ένα πάρα πολύ απλό γλυκό. Όταν δεις όμως αυτό το κομμάτι που δείχνει τώρα εδώ ο φίλος μου, θα δείτε ότι μέσα μοιάζει σαν ρεβανί. Δεν είναι κολλημένα φύλλα που γίνονται όλα μαζί μια μπάλα και το τρως και μασάς φύλλα. Ακούς Κώστα. Έχει μερικά μικρά μυστικάκια, τα οποία όλα σας τα λέω πάντα, κάθε φορά. Η καρδιά του εδώ μοιάζει σαν να είναι ένα ωραίο ρεβανί. Έλα Λιτσάκι μου, κάτσε, σου πήρα τη θέση εκεί. Εντάξει. Με τον καφέ. Είναι απλά φανταστική. Κοίτα, εύκολη, υπέροχη, με ωραία υλικά, με λαδάκι, με γιαούρτι, με πορτοκάλια, κανέλα. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο γλυκό που κι εσείς ακόμη που δεν το έχετε κάνει στη ζωή σας ποτέ, δοκιμάστε το, γιατί αξίζει τον κόπο, παιδιά. Νομίζω ότι τώρα το θέλει. Είναι η ωραιότερη συνταγή που σας έχω δώσει ποτέ. Πες μου λίγο, σε πορτοκαλόπιτα εδώ. Πόσες συνταγές πορτοκαλόπιτας γνωρίζεις πρώτα απ' όλα? Έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν ο χαμός έγινε πριν από το 2006, όταν έκανα πρώτη φορά πορτοκαλόπιτα στην Ελένη. Mm. Εκεί είχε γίνει ο χαμός, εκείνη τη χρονιά, εκείνη την πορτοκαλόπιτα. Γιατί μέχρι τότε δεν είχε δείξει κάποιος πορτοκαλόπιτα, ή και αν είχε δείξει, τέλος πάντων δεν είχε γίνει ντόρος. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν υπάρχει αυτή η συνταγή. Είναι η συνταγή αυτή με τα χρόνια, επειδή τρελαίνομαι για πορτοκαλόπιτα και επειδή τη σερβίρω σε όλα τα μενού που φτιάχνω, σερβίρω πορτοκαλόπιτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει πει ότι δεν του αρέσει. Οπότε αυτή με τα χρόνια, τη σιγά σιγά πρόσθετα φερούσα, την έχω φέρει σε μια μορφή. Που μπορείτε να τη βγάλετε στο εμπόριο, εσείς που έχετε, που φτιάχνετε διάφορα και να την πουλάτε έτοιμη, γιατί είναι πραγματικά φανταστική. Και όπως πάντα όλα τα μυστικά μου σας τα λέω αναλυτικά και σας τα δίνω. Άρα τηλεοπτικά εσύ πρώτη έδειξες πορτοκαλόπιτα. Θυμάμαι ότι τότε είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρος. Και θυμάμαι μάλιστα εκείνη τη χρονιά η Ελένη είχε ζητήσει να την κάνουμε 4 φορές την πορτοκαλόπιτα. Αλήθεια. Κάθε μήνα κάναμε πορτοκαλόπιτα. Φτάσαμε στο καλοκαίρι και κάναμε πορτοκαλόπιτα. Κάναμε εκείνη την πορτοκαλόπιτα. Την καλημέρα μας να τη στείλουμε, αν μας λέει. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλάκια, Ελένη. Αργυρούλα είναι φοβερή. Είναι τα δεν πιο ωραία γλυκά. Δεν ξέρω εκείνη, αλλά... Αυτή είναι ακόμα ωραιότερη. Δεν ξέρω τι άλλες πορτοκαλόπιτες έχεις κάνει. Έχουμε κάνει και μια άλλη φορά μαζί. Έχουμε κάνει. Εγώ έχω κάνει τουλάχιστον γύρω στις 12 και τις βρίσκεται όλες μέσα στο αργυρό.gr. Αυτή είναι η τελευταία. Έχει πορτοκαλόπιτες για όλα τα γούστα. Και να σας πω. Αυτή είναι θεϊκή. Εγώ επειδή τις πορτοκαλόπιτες. Μοιάζει με ρεβανί. Ναι, είναι πολύ. Δεν έχει πολύ σιρόπι. Είναι πολύ γλυκιά. Κάνει αφράτο κέικ. Έχει πολύ γεύση. Μπες με στο ταψί. Ελάτε με στο ταψί, βλέπετε. Δεν έχει τίποτα. Σιρόπι, τίποτα μέσα στο ταψί. Θέλω να κόψω λίγο το κομμάτι. Ναι, ναι, έλα, έλα, κόψε. Θέλω αυτό. Το ξέρεις ότι πάντα. Τη γωνίτσα. Πάντα. Γιατί αυτή η γωνίτσα εδώ στην άκρη. Κατάλαβες. Είναι και λίγο σαν καραμέλα. Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Εδώ. Για φέρε ένα πιάτο. Κολλάει λίγο στα δόντια. Όταν κόβουμε την πορτοκαλόπιτα στο εστιατόριο, μου κρατάνε ένα. Και εσύ τη γωνία θε. Εγώ και ο Πανουριάς, το ένα παιδί που είναι στην κουζίνα. Κρατάμε αυτά εδώ, όλα αυτά τα τελευταία για να ισχύει.